Πάμε στον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου στην Μεγάλη Βρετανία, τον κύριο Γκότση. Καλή σας μέρα από την Λευκωσία. Σας ανέστη, κύριε Κυριάκου, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αληθώς ο κύριος. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την υπόθεση πριν το δούμε γενικότερα, αν μου επιτρέπετε. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν να μείνουν κάπου μέχρι την Κυριακή, τι επιλογές έχουν, είναι στο Λίβερπουλ? Καταρχάς, όπως είπε ο κύριος Δανίλη, έχει δηλώσει στην πλατφόρμα και έχει ενημερώσει και εμάς. Συνεπώς, το Υπουργείο Εξωτερικών, εντάξει, όπως ανέφερε, του είπαν ότι μπορεί να διερευνήσει κάπου αλλού να μείνει. Στο μεταξύ, εννοείται, αυτές οι περιπτώσεις είναι για εμάς προτεραιότητα, εξετάζονται άμεσα και μπαίνουν σε μια προτεραιότητα για να επαναπατριστούν, δεδομένου ότι ανταποκρίνονται στις πρόνοιες του ισχύοντος διατάγματος, που είναι το διάταγμα του Υπουργού Υγείας της περασμένης Παρασκευής. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η περίπτωση των τριών πρέπει να δούμε συγκεκριμένα από πότε ήρθαν και τα λοιπά, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, όπως το καταλαβαίνω, φυσικά και εμπίπτουν και συνεπώς θα πάρουν την οδό της άμεσης ενέργειας και επίλυσης του προβλήματος. Άρα θα βρείτε τρόπο δηλαδή ή να μεταφερθούν κάπου αλλού, δεν ξέρω τι, μέχρι να βρεθεί το επόμενο αεροπλάνο για την Κύπρο? Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεννόηση μαζί τους, ώστε να ξέρουμε αν έχουν ήδη εξεύρει κάτι ή αν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Και όπως ξέρετε, υπάρχει και η συνεργασία μας εδώ και με την Ομοσπονδία Κυπρίων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις βοηθούν, διότι ακριβώς λόγω της κατάστασης, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο κύριος Δανιήλ, δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης και της μετακίνησης εκεί, αλλά η Ομοσπονδία που έχει δίκτυο και έχει ανθρώπους παντού, έχουμε και τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και επί του εδάφους σε συγκεκριμένα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίζουν πέραν του accommodation, της διαμονής που θα υπάρχει θέμα από την Κυριακή. Άρα πώς είναι αυτοί που περιμένουν δηλαδή άμεσα και θέλουν δηλαδή επιστροφή αυτή τη βδομάδα? Έχετε πολλές τέτοιες υποθέσεις ενώπιον σας? Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω των ειδικών συνθήκων που αφορούν τους Κύπριους πολίτες εδώ, καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι πέραν της μεγάλης παροικίας μας, που πολλές φορές λέμε ότι μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 300.000 με τους απογόνους κτλ., το συγκεκριμένο στοιχείο που έχουμε είναι ότι έχουμε περίπου 10% των Κυπρίων υπηκών να διαμένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, με βάση τα διατάγματα, όσοι διαμένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή τη στιγμή δεν έχουν το δικαίωμα επαναπατρισμού. Μιλούμε για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Από εκεί και πέρα, ακριβώς λόγω των μεγάλων αριθμών, μιλούμε για δεκάδες χιλιάδες Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχώς, κάθε εβδομάδα, όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλές πτήσεις. Γίνονται επαναπατρισμοί και προκύπτουν συνέχεια νέες και νέες και νέες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη τώρα αυτή η περίπτωση του κυρίου Δανιήλ και των άλλων δύο συμπολιτών μας. Εμείς ως υπάλληλοι αρμοστία, διότι πλέον το όλο θέμα, όπως γνωρίζετε, έχει μπει στην τροχιά του ελεγχόμενου και σταδιακού επαναπατρισμού, σημαίνει τη χάνη χειρισμού από το κέντρο, από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων, το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Μεταφορών, σε συνεργασία και με τις αεροπορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τις πτήσεις. Συνεπώς, η πάτη αρμοστία, το input που λέμε που δίνει, είναι ακριβώς αυτές οι επίγουσες περιπτώσεις που έρχονται υπόψη μας και προτιμούμε, όπως ανέφερε για τηλέφωνα, όχι προτιμούμε, να επικοινωνούν παρακαλώ μαζί μας μόνο με email. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς διαχείριση εκατοντάδων περιπτώσεων. Για θέλετε να αναφέρω το email του Γενικού Πρωτοβουλίου, είναι HCL, δηλαδή το HCL είναι για το High Commission London, hclconsular@mfa.gov.cy. Βλέπουμε εκεί όλες τις περιπτώσεις. Έχουμε λειτουργούς του Γενικού Προξενείου και φυσικά και τις από την υπόλοιπη υπάτη αρμοστία, τα βλέπουν συνεχώς και τα φέρνουν υπόψη είτε εμού είτε του υπάτου αρμοστή και προχωρούμε από εκεί. Άρα οι αριθμοί αυτή τη στιγμή τι λένε, κύριε Γκότση? Πώς είναι αυτοί που θέλουν άμεσα? Μιλάμε για εκατοντάδες, μιλάμε για χιλιάδες, είναι και αυτοί που δήλωσαν συγκεκριμένες ημερομηνίες μέχρι τέλος Απριλίου? Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς όπως είπα γίνεται χάνη χειρισμού από το κέντρο. Εγώ μπορώ να αναφέρω τους γενικούς αριθμούς. Ναι. Ότι
ας πούμε, έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα, όπως γνωρίζετε, 5.000 φοιτητές. Αυτό το γενικό είναι, που ξέρουμε, μάλιστα, από την πρώτη όπως μέρα. Όπως ανέφερε ο Υπουργός των Εξωτερικών, οι περισσότεροι επιθυμούν, έχουν δηλώσει επαναπατησμό για τον Μάιο. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα προκύπτουν συνεχώς προβλήματα καθημέρα, διότι είναι μια κατάσταση που εξελίσσεται. Δηλαδή, και χθες είχαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις που προέκυψαν μόλις χθες. Δηλαδή, οι προβλήματα που προκύπτουν. Άρα, ανά πάσα στιγμή έχουμε καινούργιες υποθέσεις και προβλήματα. Τώρα, φάρμακα και. Ειδικότερα για... να πω, τέτοιου είδους περιπτώσεις σαν τον κύριο Δανίλ. Δηλαδή, που είτε λήγουν τα συμβόλαιά τους, δηλαδή προς τις 30 του Απρίλη, ειδικά ας πούμε με τους φοιτητές, όπου πολλοί δεν θέλουν να ανανεώσουν και να πληρώσουν ένα τεράστιο ποσό για τους επόμενους 3 μήνες, για παράδειγμα. Οπότε εκεί υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που σιγά σιγά συσσωρεύονται και εμείς προσπαθούμε να δίνουμε άμεση ροή και πληροφόρηση και εικόνα στο κέντρο κρίσεων, ως είναι το καθήκον μας και η υποχρέωση μας η υπηρεσιακή. Μάλιστα. Άρα, τρόφιμα, φάρμακα, γιατρούς, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρει όποιος θέλει. Ναι, αυτόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι και εκείνο που μπορεί κάποιος να συμβουλεύεται και πάλι και να μην ξεχνούμε ότι είμαστε σε εποχή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακών πλατφορμών. Το καλύτερο τώρα είναι να απευθύνεται στην ιστοσελίδα την κεντρική που έχει δημιουργήσει η Προεδρία της Δημοκρατίας, που είναι το covid19.cy, όπου εκεί αν πατήσει κάποιος Κύπρη στο εξωτερικό, υπάρχει αναλυτικά όλη η πληροφόρηση που χρειάζεται και όσο αυτά που αναφέρατε, καταρχάς για τα τρόφιμα πέραν της σημαντικής βοήθειας που είχαμε από την Ομοσπονδία εδώ, όπου αποστάλληκαν συνολικά 4.500 πακέτα τροφίμων σε φοιτητές. Από εκεί και πέρα έχει αναλυθεί μια πρωτοβουλία από το κοινοφελές σύνδρυμα του Τζον Χριστοδούλου, πάλι σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, όπου υπάρχουν αιτήσεις ούτως ώστε να δοθούν τρόφιμα και σε όσους πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, πέραν από φοιτητές, και αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εξευρεθούν online στο website της Κυπριακής Ομοσπονδίας, που είναι cypriotfederation.org.uk. Και όσον αφορά τα φάρμακα που αναφέρατε και τους γιατρούς, εκτός από το email που υπάρχει doctors@secretfederation.org.uk, υπάρχει και η δυνατότητα εκεί που έχουμε πέραν της συνταγογράφησης, διότι οι γιατροί προσφέρουν συνταγογράφηση φαρμάκων εκεί που χρειάζεται και ο αιτητής πηγαίνει ο ίδιος και τα παίρνει από το φαρμακείο, αντί να αναγκάζεται να πάει στο NHS που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και έτσι παρακάμψουμε την ανάγκη να πάει κάποιος στο NHS. Αλλά εάν τα φάρμακα αυτά είναι συγκεκριμένα σκευάσματα που πρέπει να παρασχεθούν από την Κύπρο και μας έχουν τύχει τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, τότε ο αιτητής απευθύνεται στο email που είναι στη μονάδα επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή comunit@mfa.gov.cy. Και όλα αυτά που αναφέρω, εάν ο κόσμος δυσκολεύεται και σίγουρα δεν μπορεί να τα σημειώσει όπως τα αναφέρω αυτή τη στιγμή, όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στην ειδική για την πανδημία του κορονοϊού που προάγεται. Μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Είναι τραγικό το κομμάτι με τους Κύπριους εκεί, τους απόδημους, και δυστυχώς και η λίστα θανάτου μεγαλώνει καθημερινά, κύριε Γκότση. Βεβαίως, αυτό είναι δυστυχώς έναν παρεπόμενο της μεγάλης επέκτασης και εξάπλωσης του ιού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταρχάς, η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με γραπτή του επιστολή προς την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία έχει εκφράσει από την περασμένη εβδομάδα, πέραν των βαθιών συλληπιτηρίων, την άμεση στήριξη και υποστήριξη την οποία είναι έτοιμη να δώσει σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτήν την πανδημία. Και εκεί φυσικά θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Κυπριακή Ομοσπονδία για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε και αυτήν την πτυχή. Διότι εκείνο που από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και με την αιγίδα και την προσωπική άμεση εμπλοκή του Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Χριστοδουλίδη είχαμε προσπαθήσει από την πρώτη στιγμή ήταν να υπάρξει αυτή η βασική ανθρωπιστική ανταπόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κύπροι στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε είναι Κύπροι πολίτες, είτε είναι Κύπροι της Διασποράς, δηλαδή
Κύπροι που στην καθημερινότητα τους είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην κυπριακή πραγματικότητα, αλλά τη χάνει να έχουν μόνο τη βρετανική υπηκότητα. Συνεπώς αυτό θα συνεχίσει. Αυτή είναι η κύρια προσπάθεια. Ο επαναπατρισμός είναι σημαντικός, αλλά για μας ως υπάρχει αρμοστία που είμαστε εδώ στην Ηνωμένο Βασίλειο, ο κύριος προορισμός και στόχος είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους αποδήμους μας. Λοιπόν, Υπουργείο Εξωτερικών, ιστοσελίδα, δώστε μου σας παρακαλώ την ιστοσελίδα που δώσατε, τα email που να αποστέλλονται, πού ακριβώς να αποστέλλονται το email, για να ξέρουν οι πολίτες αυτοί που προσπαθούν μέσω τηλεφώνου, είναι πιο εύκολο το email. Ναι. Όπως είπα, η κεντρική πλέον ιστοσελίδα για τον κορονοϊό, πέραν της ιστοσελίδας που έχει τη γενική πληροφόρηση του PIO, υπάρχει πλέον η κεντρική ιστοσελίδα που υπάγεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και είναι το covid19.cy. Μάλιστα. Είναι πολύ εύκολο και προσβάσιμο από όλους. Ακριβώς, και περιλαμβάνει, ναι, πέραν από όλα αυτά που σας είπα για τους Κυπρίους του εξωτερικού, περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, για τα φορολογικά, για τις άλλες υποθέσεις, όλων των υπουργείων, ναι, τις πρωτοβουλίες της Υπουργού Εργασίας και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Κύριε Κότση, ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια από τη Λευκωσία. Είστε καλά και σε εσάς. Ευχαριστώ.